Δεν βαρέθηκε να λέει τα ίδια κάθε φορά? Αναμείνατε τον εχθρό. Ποιον εχθρό, ρε? Ξέρεις εσύ ποιοι είναι εχθροί της Ελλάδος σήμερα? Εγώ δεν ξέρω. Οι Έλληνες είναι οι εχθροί της Ελλάδος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να φυλάμε την Ελλάδα από τους Έλληνες. Τι ψεύτω. Τον πολιτισμό μας φυλάμε, ρε. Τα ήθη και τα έθιμά μας. Τη γλώσσα μας, ρε μαλάκα. Σε μένα το λέτε, ρε μαλάκα. Σε ποιον το πω, ρε μαλάκα? Στους μαλάκες, στους Ευρωπαίους εταίρους μας να το πεις, ρε μαλάκα. Υπάρχει τέτοια γλώσσα, βρε μαλάκα, με τέτοιο πλούτο λέξεων? Τέτοιο αλφάβητο, ρε μαλάκα. 25.000 λέξεις, βρε μαλάκα. Άντε να ψάξεις να βρεις τη σωστή λέξη μέσα στους 25.000 λέξεις, βρε μαλάκα. Παράδειγμα, μα τι παλιομαλάκας είσαι, βρε μαλάκα, με τις μαλακίες σου. Τα είπες όλα. Και ένα είναι. Γι' αυτό σου λέω, ρε φιλαράκι, εμείς δεν είμαστε εδώ για να φυλάμε την Ελλάδα από τους συνήθεις εχθρούς. Και από ποιους πρέπει να τη φυλάμε? Από τους συνήθεις πρωθυπουργούς. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φτηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα. Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Είμαι πολύ ευγνώμων προς τον Αλέξη Τσίπρα που ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναζητήσει από κοινού με τον Ζόραν Ζάεφ τη λύση σε ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Εκείνη που δεν τράπηκε για όσα έχω κάνει και το όνειρό της ήτανε μαζί μου να πεθάνει. Πόσες φορές την πότισα κολλή και πίκρανα το στόμα το γλυκό της. Πόσο μεγάλη στάθηκε αυτή κι εγώ μικρός επίορκος προδότης, κι εγώ μικρός επίορκος προδότης. Για το όνομα της Μακεδονίας, ενώπιον λοιπόν και Θεού και λαού, απαντώ στον Παναγιώτα του για ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα είμαστε η εγγύηση, ώστε κανένας Σαμαράς, κανένας Βενιζέλος, αλλά και κανένας Τσίπρας, να διαπραγματευτεί το όνομα της Μακεδονίας.
Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν δεχόμαστε ούτε γεωγραφικό προσδιορισμό. Πόσο ρεζίλι!